Το σκηνικό έχει προδιαγραφεί όντως. Έχουμε τις εκλογές πλέον ορατές στις 14 Μαΐου. Από εκεί και πέρα και πάντοτε αναζητώντας ουσιαστικά προγνωστικά για την εκλογική αναμέτρηση, μπορούμε, αν θέλετε, να τρέξουμε λίγο στο παρελθόν, να δούμε τι επέτρεψε αρχικά στον πρόεδρο Ερντογάν ως πρωθυπουργός τότε να καταφέρει να ανέλθει στη θέση του Πρωθυπουργού και βεβαίως μετέπειτα στην Προεδρία. Τρία ήταν τα ζητήματα. Ήταν η οικονομία. Τότε η οικονομία ήταν το ισχυρό χαρτί του Πρόεδρου Ερντογάν, μετέπειτα Πρόεδρου. Εν πάση περιπτώσει, έχει αλλάξει εν τέλει το σκηνικό, σχεδόν εντελώς. Έχουμε μια αντιπολίτευση τότε, είχαμε μια αντιπολίτευση τότε, η οποία ήταν υπό το βάρος πολλών σκανδάλων και βεβαίως δεν είχαμε και ένα πρόσωπο το οποίο να αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, μια φωνή ικανή να αντισταθεί στο πολιτικό Ισλάμ το οποίο τότε επέλαβνε. Τα ίδια προβλήματα έχουμε περίπου και σήμερα, αν θέλετε, τα ίδια χαρακτηριστικά. Η οικονομία όμως έχει την αντίθετη πλέον κατεύθυνση και, αν θέλετε, τα μόνα όπλα που έχουν απομείνει στο προστάσιο, στη φαρέτρα του Προέδρου Ερντογάν, είναι η εξωτερική πολιτική και βεβαίως οι παροχές, οι οποίες όμως είναι δύσκολο να αποδώσουν σε ένα κλίμα ούτως ή άλλως δυσμενές και για την Τουρκία, αλλά βέβαια και διεθνώς. Έτσι λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν παραμένει ουσιαστικά μέχρι και τις εκλογές, επιμένει σε μια ατζέντα η οποία είναι επικοινωνιακή, προσπαθεί να παραμείνει σε σλόγγαν, αν θέλετε, σε λεζάντες οι οποίες διεγείρουν, ή ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι διεγείρουν το τουρκικό κοινό. Βεβαίως αυτό το τουρκικό κοινό των ψηφοφόρων έχει συρρυκνωθεί και έχει αποξενωθεί σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, έτσι όπως ανταποκρίνεται. Από την άλλη, το πιο σημαντικό πρόβλημα για την αντιπολίτευση είναι η μέχρι τούδε αδυναμία να αναδειχθεί ένας υποψήφιος, ένας, αν θέλετε, ανθυποψήφιος για τον πρόεδρο Ερντογάν και, αν θέλετε, σε απέξι επίσης και ο Ερντογάν, στηρίζοντας ουσιαστικά μια καμπάνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, όπως γνωρίζουμε, ελέγχει σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ Φιλανδίας και Σουηδίας, έχουν να κάνουν βέβαια και με τις ίδιες τις δύο χώρες αυτές τις σκανδιναβικές. Βρίσκονται, ουσιαστικά είναι γειτονικές, αλλά έχουν αρκετές διαφορές. Η σημαντικότερη σήμερα είναι ότι η Σουηδία φιλοξενεί από δεκαετίες ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι προσφύγων μεταναστών, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Έτσι, στο σκεπτικό, στη φιλοσοφία του Τούρκου Προέδρου να εμφανιστεί ως ο υπερασπιστής του Ισλάμ παγκοσμίως, νομίζω ότι η Σουηδία έχει, αν θέλετε, μπει πρώτη στο στόχαστρο. Και από εκεί και πέρα, αυτό που επιζητεί η Τουρκία από τις δύο χώρες είναι περίπου το ίδιο. Το ζήτημα για την Τουρκία είναι το ότι αρχικά επέλεξε αυτή τη στάση να συνδέσει άμεσα την είσοδο της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ με το ζήτημα των αμερικανικών εξοπλισμών. Και νομίζω ότι αυτό το linkage, δηλαδή αυτή η σύνθεση, τελικά, όπως αποδεικνύεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα και μέσα από τις δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων, αποδεικνύεται αποτυχημένη και μπορεί να αποδειχθεί boomerang για την κυβέρνηση Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το πεδίο μέχρι και τις εκλογές. Βέβαια, ακόμα και ο διευθυντής, αν θέλετε, ο Στόλτεμπερκ, εξέφερε μια θέση η οποία ξεφεύγει από τις μέχρι τούδε φιλοτουρκικές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν διαφοροποιεί το σκηνικό και, το ξαναλέω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάμε έτσι και μέχρι τις εκλογές, μέχρι τις 14 Μαΐου. Όσον αφορά το ίδιο ζήτημα ή μάλλον την τελευταία πτυχή, δηλαδή την ισορροπία δυνάμεων, να πούμε ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από τις ίδιες εκλογές στην Τουρκία, δηλαδή από το αποτέλεσμα αν θα παραμείνει ο πρόεδρος Ερντογάν στη θέση του Προέδρου και αν θα αλλάξει βεβαίως σχήμα, αν θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση με στελέχη της αντιπολίτευσης, η οποία θα πρέπει να μην ξεχνάμε
ότι είναι βαριά διχασμένη ιδεολογικά. Δηλαδή έχουμε ένα σχήμα 6 ουσιαστικά κομμάτων, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά σε πολιτικές ιδεολογίες και αν θέλετε και σε επιμέρους στοχεύσεις. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ανεξαρτήτως της πολιτικής του κάθε κόμματος, ο μόνος κοινός στόχος είναι η απαλλαγή από τον ίδιο τον Ερντογάν και από το καθεστώς του. Σε κάθε περίπτωση, επανερχόμενο στη σκέψη, πολλά θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα. Μέχρι τις 14 Μαΐου όμως δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τα F-16, βεβαίως και λόγω της αν θέλετε, θέσης του Αμερικανικού Κογκρέσου, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον όσον αφορά τη γερουσία, εκπροσωπείται από τον γερουσιαστή Μενέντες. Πλην όμως θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι η ισορροπία δυνάμεων ήταν και παραμένει δυναμικό ζήτημα. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορεί ανα πάσα στιγμή, αν θέλετε, σε λίγο καιρό να αλλάξει. Δεν θα πρέπει να παραμείνουμε ή αν θέλετε να τηρήσουμε μια στάση εφησυχασμού.